Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα για την 15η αγωνιστική της Evolution League, οι Colombians αντιμετωπίζουν τον Βλαστιακό. Οι Colombians από τη μία με 7 νίκες και 7 ήττες, κοντά στον Βλαστιακό, ο οποίος μετράει 13 νίκες και 2 ήττες συνολικά. Ο Τζαβολγάς είναι και τέσσερις σημερινούς γηπεδούχους, οι οποίοι ξεκινούν με Μπουλούγαρη, Καρκίδη, Σκαλάκη, Ρετουνιώτη και Διαμαντόπουλο. Από την άλλη έχουμε Σωτηρίου, ενώ αν σωθεί το πρώτο του σουτ ο Μπουλούγαρης. Μετά λοιπόν του τον μπλε έχουμε Τυροπόλη, Σωτηρίου, Κεροντάκη, Αναστασόπουλο και Τσικακό. Τυροπόλης αστοχή στο δίποντο, Μαζέκο, Μπουλούγαρης. Χωρίς τον πρώτη στιγμή του μάτς. Κακίτης αφήνει και πάλι στον Ρετουνιώτη, εκτελεί για τέξα αυτός, κάνει ένα δύναμο σουτ. Μαζεύει ο Γεροντακής, θα κλέψει ο Κακίδης. Και πάλι στην επίθεση οι Colombians, ο Ρετουνιώτης θα το πάρει ξανά, ίδια η κατάληξη όμως. Ανανέουν ξανά οι Κολομβιανοί. Κακίδης στέκεται για δύο, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Ανοίγουν το σκορ οι Colombians με το πρώτο καλάθι του Κακίδη. Διασύζει όλο το γήπεδο και μόνο μπάλα ο Πασχαλάκης. Και έχουμε κατοχή για τους μπλε τώρα. Να γίνεται μια προσπάθεια να σκουπίσει το παρκέ και στην baseline. Σωτηρίου έτοιμος να επαναφέρει. Αναστασόπουλος παίρνει. Εκτελεί για δύο, βρίσκει σίδερο. Τακίδη σε καλύτερη θέση, θα πάρει το rebound. Μπουλουγάρης. Έχει μπροστά τον Τυροπόλη. Θα παίξει κοντά σε αυτόν. Έχουμε double και κατοχή. Είναι για τον Βλαστιακό. Συνέχεια με Σωτηρίου. Φτάχνουν το πρώτο τους καλάθι σημερινή φιλοξενούμενη. Τυροπόλης θα δεχτεί το φάουλ από τον Πασχαλάκη, ο οποίος κατέβασε τα χέρια και έκανε το πρώτο μαδικό τώρα για τους Colombians. Στη γραμμή λοιπόν για πρώτη φορά σήμερα ο Τυροπόλης. Θα σπάσει το ρόδι και για τον Βλαστιακό, 2-1. Μέσα και η δεύτερη. 2-2 από τον Τυροπόλη. Και το σκορ στο 2-2. Λουγάρης οργανώνει. Τυρο Πασχαλάκης. Κάνει τις τρίπλες. Κάνει όμως την μπάλα αρχικά. Διεκδικήσε την μπάλα με τον Τσικάκο. Τυρο Βελάκη τώρα δείχνει Colombians. Στο πλέον Τακίδης για να επαναφέρει. Μπουλουγάρης. Φτάει ο Ρετουνιώτης, αυτόν θα πάει μπάλα, έχει τον Γεροντάκη μπροστά. Θα εκτελέσει από αρκετά μακριά για να βολάει και το ρολόι. Ο Ρετουνιώτης δεν βρίσκει στο φόβο, σκούτε τώρα. Τυροπόλης κλείστηκε αυτή την πάσα στον Σωτηρίου. Εκτέλεσε αυτός από το πλάι, δεν βρήκε στόχο. Αναστασόπουλος όμως ανανεώνει. Γεροντάκης γυρίζει, κάνει επιλογές, δεν έχει κάνει την κίνηση ο Τσικάκος, δεν μπορεί να συνεργαστούν οι δυο τους. Και έτσι πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία για τον Βλαστιακό. Τώρα ο Μπουλουγάρης θα επαναφέρει. Τακίδης. Τώρα ο Μπουλουγάρης έμεινε μόνο στην κορυφή και ευστόχησε. Πρώτο τρίποντο για τους Colombians, διακυρώσει ο Μπουλουγάρη, ενώ θα γίνει και το λάθος στη συνέχεια από τον Αναστασόπουλο. Έτσι
Και πάλι μπαίνουν ψηλά οι Κολομβιανοί για να πάρουν την κατοχή στα χέρια τους. 5-2 λοιπόν, 7 και 18 ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μπουλουγάρης αφήνει στον Ρετουνιώτη. Πας απέναντι, Διαμαντόπουλος αστοχή στο τρίποντο, μαζεύει ο Γεροντάκης. Σωτηρίου, κλείνεται από 2. Κάνει συμπαίκτη ο Τσικάκος, αφήνει και πάλι στο Σωτηρίου, τώρα η μπάλα θα καταλήξει στον Τυροπόλη. Τελεί αυτός για 3, δεν θα έρθει η σοφάριση, Πασχαλάκης μαζεύει το rebound. Θα βρεθεί στο παρκέ, έχουμε και πάλι double. Και η μπάλα είναι για τους μπλε. Το Πυρίου αφήνει στον Τυροπόλη. Κάνει τις αυρωτές αυτός. Δεν θα περάσει από τον Μπουλούγαρη, αλλά έχουν κάνει το φαουλ εκείνος. Θα κάνει το λάθος ο Σωτηρίου. Προστατεύει την μπάλα. Τώρα θα πιάσει, όχι. Τελικά δεν είναι προσπίσω. Γεροντάκης θα χάσει. Ρετουνιώτης περνάει. Πασχαλάκης έφτασε κοντά. Βρήκε την πάσα για τον Διαμαντόπουλο. Είναι ως έξω για τον Μπουλούγαρη. Κοντό το σουτ. Μαζεύουν τώρα οι παίκτες του Πλαστιακού, παραμένει στο 5-2. Τυροπόλης κατεβάζει αργά-αργά. Έχει μείνει ψηλά ο Τσικάκος, θα του δώσει το σκριν. Θα πάει το δεύτερο ψηλότερο, ο Πασχαλάκης θα του βάλει το στόπ. Στο μάτς περνάει ο Καλατζάκης για πρώτη φορά σήμερα. Παίρνει την θέση του Διαμαντόπουλου. Σωτηρίου παίρνει και εκτελεί αμέσως. Είναι για 3 το σουτ και εύστοχο. 5 όλα. Έρχεται και το πρώτο εύστοχο σουτ από τα 6.75 για τους φιλοξενούμενους. Καλατζάκης πάτησε γερά. Στόχησε ο Πασχαλάκης, ήρθε για την δεύτερη ευκαιρία. Ούτε τώρα όμως χωρίς τον Νικόλο δεν θα σκοράρουν. Ο Γεροντάκης πάει και ο Ρετουνιώτης για βοήθεια στην άμυνα. Θα γίνει τελικά το κλέψιμο, απέφερε καρπούση η πίεση. Ο Λούγαρης αφήνει στη γωνία, ο Ρετουνιώτης θα το επιχειρήσει και θα το βάλει. 8-5. Ρετουνιώτης πυροβολή από το πλάι. Και πάει στο σύντρια τώρα τους Colombians. Διασχίζει μόνο στο όλο το γήπεδο, θα σηκωθεί προς τον Κακίδη. Έχει αλλιώς την προσπάθεια του εκείνος. Μπάλα παραμένει σε μπλε χέρια. Σωτηρίου μπροστά τον Τακίδη. Γεροντή Τυροπόλη στην γωνία. Θα γίνει το φαουλ από τον Τακίδη. Παρατήρηση για τεχνική ποινή στον παίχτη των Colombians. Αναφέρει ο Τσικάκος. Τυροπόλης σε μια δύσκολη προσπάθεια θα βρει στόχο για το 8-7. 4-48 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Καλατζάκης βλέπει τις κινήσεις, ζητάει βοήθεια, βλέπει τον Ρετουνιώτη. Θα πάρει ακόμα ένα σούτ, εκείνος είναι ζεστός. 11-7 τώρα με τον Ρετουνιώτη. Να αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει το χέρι του. Τυροπόλης. Συμφώνεται για 2 από μέση απόσταση. Δεν παίρνει το καλάθι και έρχεται και το rebound για τους Colombians. Μπουλούγαρης θα επιχειρήσει να μακρύνει πάσα για τον Τακίδη. Πατάει γερά εκείνος, σηκώνεται από κοντά, κερδίζει το φάουλ. Και θα πάει στην γραμμή των βολών τώρα. Μπουλούγαρης
Και τώρα ο Τακίδης είναι έτοιμος. Εκτελέσει την πρώτη την οποία θα βάλει για το 12-17. Εκτελεί την δεύτερη τώρα ο Τακίδης μέσα και αυτή η αλάνθαστος για το 13-17. Μυροπόλης. Συνεχίζεται από την πλευρά των Κολομβιανών. Συγκάκος, φύγει και πάλι στον Τυροπόλη. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος. Αστοχή, μαζεύει ο Καλατζάκης φιλότερα. Αρχίδης κατεβάζει. Θεωρε του Νιώτης, αυτή τη φορά θέλει να πάει κοντά. Πασχαλάκης από μέση απόσταση, αστοχή. 15-7. Συν 8 πλέον οι γηπεδούχοι, οι οποίοι δείχνουν να πατούν καλύτερα σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. 3-20 ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Παρακινδυνευμένη πάσα του Τυροπόλη, θα περάσει, θα καταλήξει κατευθείαν εκτός. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση έπειτα από το time out. 3-13 ακόμα απομένει στο ρολέι για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Στο 15-7 το σκορ. Δύσκολο βέβαια να έχουν το προβάδισμα. Πασχαλάκης αφήνει στον Καλατζάκη και από εκεί πέρα στον Μπουλουγαρή. 4 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Καλατζάκης θα εκτελέσει από τη γωνία. Έρχεται το καλά, έρχεται το rebound από τον Γεροντάκη. Κρατάει έχοντα τον Μπουλούγαρη μπροστά του. Θα σηκωθεί για δύο και θα ευστοχίσει. 15-9. Κρυροπόλης προσπαθεί να δώσει δύο φυσικά προς την επίθεση του Λίδου και της ομάδας του. Ένας από τους σταθερούς παίκτες που βρίσκει σκορ για τον Αστιακό. Ο Ταρκίδης πάει όλο τον δρόμο μόνος του για το 17-9. Τυροπόλης. Φύγει μπάλα, Καλατζάκης παίρνει δυναμικά, θα κλέψει. Παίρνει στον ευνηδιασμό και θα τελειώσει καλά την φάση για το 19-9. Στο συν 10 πλέον οι Κολόμπιανς. Γεροντάκης ανοιχτεί το φάουλ στην συνέχεια από τον Καλατζάκη. Και έχει ευκαιρία τώρα από την γραμμή να ρίξει την διαφορά σε μονοψήφιο και πάλι. Αστοχή στην πρώτη Γεροντάκης. Χάνει και την δεύτερη. Κάκος όπως είναι εκεί, σε καλύτερη θέση και παίρνει το rebound, ενώ και Άβαγιαν έχει πέρασει το μάτσο για τους μπλε. Αδύναμο το shoot του Σωτηρίου. Με την νιώτη τάει μπροστά του, φτάσει πάρα σε εκείνον. Δεν πάτησε και γραμμή ο Σωτηρίου. Τυροπόλης, έχει πατήσει όμως, όχι, έχει δεχτεί το φάουλ. Κίνηση του ρέφερη με μπέρδεψε. Το φάουλ έγινε από τον Μπουλούγαρη. Συμπληρώνονται και τα ομαδικά από τους γηπεδούχους για τους οποίους περνάει στο μάτς ο Κυριακόπουλος τώρα. Νέες βολές για τον Βλαστιακό. Στοχή στον πρώτο Τυροπόλης για το 19-10. Βάζει και την δεύτερη. Το 19-11. Κυριακόπουλος για να πάρει ο Ρετινιώτης. Θα βρει εξαιρετικά τον Πασχαλάκη. Πάσα πάρε βάλε, η οποία τρύπησε την άμυνα και ο Πασχαλάκης εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του για το 21-11. Σωτηρίου. Γερογερο
Μυρωτάκης εκτέλεσε κιόλας για τρεις. Δεν το βάλε. Αβαγιάν μαζεύει. Σπυροπούλης θα το επιχειρήσει κι αυτός ακόμα ένα άστοχος ο Κόβος. Κάνει ώρα του Νιώτης. Στέκεται, θα εκτελέσει. Βάλα στο σίδερο τώρα και μαζεύει ο Τυροπούλης. 42 δευτερόλεπτα ακόμα, τα χέρια θα κλέψει. Πάλι στην επίθεση οι Κολόμπιανς. Ιακόπουλος. Είναι στον Τακίδη. Μια δευτερόλεπτα με ασπιν μούβα τον Τακίδη. Εξαιρετικό καλάθι. 23-11. 17 δευτερόλεπτα όλα για τους μπλε. Σωτηρίου. Θέλει να πλησιάσει πάλι αυτό και εκτός. 11,9 τώρα στο ρολόι. Όλα για τον Μπλαθιακό. Ενώ στο μάτς περνάει και ο Χριστόπουλος για τους Κολόμπιανς. Αποσύρεται ο Καλατζάκης. Συλλιώνει το σχήμα των γηπεδούχων. Υπενθυμίζω δεν έχω φάλλον να δώσουν οι γηπεδούχοι. Σωτηρίου, είναι στον Τυροπόλη. 7 δευτερόλεπτα. Σηκώνεται για 2, το βάζει μαζί με ο Πασχαλάκης. 2 δευτερόλεπτα, 1. Προλαβαίνει το ρολόι ο Χριστόπουλος, λίγο έλειψε. Και τελειώνει έτσι η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 23-11. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο πήγαμε μόλις. 23-11 το σκορ στο σύν 12. Δεν καταφέρει να βρεθούν οι Κολόμπιανς. Χρησιμοποιεί τη δύναμή του. Ο Τσικάκος δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Και καθαρίζει το ριμπάουντ ο Πασχαλάκης. Διακόπουλος. Περνάει, κάνει την ισορροπία του, αφήνει στη γωνία. Του Νιώτης εκτελεί. 26-11. Έδαφος ο Κυριακόπουλος. Και έχουμε τεχνική ποινή για φλόπινγκ στον Κυριακόπουλο. Πάει στην γραμμή των αγώνων η μπάλα. Θα ευστοχίσει στην βολή για το 26-12. Η καλοκή είναι για τον Βλαθιακό. Σωτηρίου. Σωτηρίου πάει από τα δεξιά. Κατέρασε η πάσα του. Χριστόπουλος θα αφήσει στον Τακίδη. Αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά για τους Κολόμπιανς. Ρετινιώτης θα το βάλει και αυτό, όχι. Ανάστοχο αυτή τη φορά το σούτου. Τσικάκος αφήνει στον Γεροντάκη. Βαγκιάν θα το πάρει. Δεν το βάζει. Θέλει και αυτός να πάρει μια προσπάθεια πίσω από τα 6.75. Πέρασε η πάσα για τον Πασχαλάκη. Τα πήγε, ευχαριστώ. 28-12. Στο σύν 16 πλέον οι Κολόμπιανς, η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε και σήμερα. Βγαίνει για παγίδα και ο Χριστόπουλος, ο Αβαγιάν. Θέλει να πάει κοντά. Ανεβάζει το χέρι του όμως ο Πασχαλάκης. Και θα τον στείλει τώρα στην γραμμή των βολών. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να είναι το δεύτερο στον Πασχαλάκη. Θα ακούσει τώρα. Όπως και ο Τακίδης στο παιχνίδι Καλαβουζιώτης και Καλατζακής. Ο Βαγκιάν χάνει την πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη, δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι βολών οι μπλε. Διακόπουλος δείχνει το σύστημα. Ο Χριστόπουλος ήταν όμως λίγο δυνατή πάσα. Έτσι δεν ήρθε αυτή η συνεργασία. Ο
Χρυσοχόλης. Όλα φτάνει στον Τσιγκάκο. Πήγε κοντά αυτός και σκόραρε. 28-14. Θα για 50 ακόμα για το ημίχρονο. Βάλα στα χέρια του Ρετουνιώτη. Τα δευτερόλεπτα στο ρολόι. Μείνει στον Καλατζάκη. 4. Πάει προς τα μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. Εξαιρετική ενέργεια. 30-14. Αν και είχε ασφυκτική πίεση ο Καλατζάκης από τον Σωτηρίου, κατάφερε να βρει το στόχο. Φτάνει και πάλι τη διαφορά στους 16. Κρατάει 7 δευτερόλεπτα το ρολόι για τον Βλαστιακό. Έφτασε κοντά με τη βοήθεια του, απλώς θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 30-16. Και ο Χριστόπουλος μόνος του θα το χάσει όμως. Χριστόπουλος. Εκτελέσει από την κορυφή. Κάνει και βγαίνει η μπάλα. Αντρέπει ο Καλατζάκης. 45 ακόμα για το φινάλε και της δεύτερης περίοδου. Καλαβρισιώτης αφήνει στον Ρετουνιώτη. Έχει και πάλι τον Καλαβρισιώτη εκείνος. Χριστόπουλος στέκεται πιο πίσω από τη βολή. Θα βρίσκει στόχο το σούτου. Και παρακλαστικά στα χέρια του Τυροπόλη. Φτάνει μέχρι μέσα, δεν μετράει το καλάθι όπως λένε οι διαιτητές. Το φαουλ έχει γίνει χαμηλά. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό των Colombians. Οι οποίοι θα προχωρήσουν σε δύο νέες κινήσεις. Βουλούγαρης και Αντωνίου στο μάτς. Τσιγκάκος προσπαθεί εκεί να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Θα τα καταφέρει αλλά δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Γεροντάκη ζητάει στο τρίποντο, θα το πάρει το σουτ. Είναι άστοχος, το μαζεύει ο Σωτηρίου. Στο έδαφος οι δύο παίχτες. Διακόπουλος. Πυροβουλουγαρής. Με το δεξί χέρι δεν θα σημαδέψει σωστά. Βρέθηκε στο παρκέ. Θέλετε να έχει χτυπήσει ο παίκτης των Κολόμπιαν. Πυροπόλης. Κάνει στην άλλη πλευρά κόντρα σε δύο, δεν μπορεί. Και κάτω σηκώνεται στα ίσα η τάπα από τον Καλατζάκη. Και έχουμε και σφύριγμα νομίζω στην συνέχεια. Γιατί βρίσκεται στο παρκή ο Μπουλουγαρής. Σε ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Τώρα και συνεχίζουμε με την επανέναρξη. Συνέχεια στην δράση έπειτα από τον διακόπτη που κλείσε νωρίτερα. Ο Μπουλουγαρής έχει περάσει τον πάγκο, έχει βγάλει το παπούτσι του. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Χριστόπουλος αφήνει στον Διακόπουλο, 5 και 13 ακόμα για το φινάλι του πρώτου της χρόνου. Τίκης βάζει λίγο παραπάνω δύναμη. Ντάκης. Αλλά πάει στον Τσιγκάκο. Φτάσει κοντά, θα σκοράρει κιόλας. Ενώ έχει κερδίσει και το φαουλ ο παίκτης του Βλαστιακού. 30-18 τώρα. Έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο
Τσιγκάκος. Στο 30-18. Διακόπουλος. Με επιλογές του Μίλσον Πασχαλάκη. Ξεκινάει την πορεία του προς τα μέσα εκείνος. Καθαρή άμυνα. Συμβαίνουμε τους διαιτητές. Διαμομένουν 11 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για τους Κολόμπιανς. Κάνε το κόψουν Μασχαλάκης, πήρε και την μπάλα. Κέρδισε και το φάουλ στην συνέχεια. Το 13 ο Γεροντάκης έχει κάνει. Το μοναδικό αυτό για τον Βλαστιακό. Μασχαλάκης ευστοχή. 31-18. Έτοιμος και για την δεύτερη. Δεν θα την αξιοποιήσει. Καμπαγιά είναι εκεί και καθαρίζει το rebound. Και από τα χέρια του Τσικάκου, η μπάλα στα χέρια του Γεροντάκη. Σωτηρίου. Σταματάει, κόβεται η προσπάθειά του. Μασχαλάκης ξεκίνεται μπροστά. Πολύ κατεβάζει το χέρι του αυτός, παραδέχεται και το φάουλ. Είναι το δεύτερο μαδικό αυτό για τον Βλαστιακό. Και ο Πασχαλάκης θα πάει και πάλι στην γραμμή. Καλύτερα ευστόχησε στην μία από τις δύο. Αστοχή στην πρώτη τώρα. Βάζει την δεύτερη, μια σύντρο ξανά από τον ίδιο για το 32-18. Κυροπόλης. Βρίσκει λίγο χώρο, αστοχή όμως το σουτ. Διακόπουλος, θα προτιμήσει ο ίδιος να κατεβάσει. Πάει ψηλά ο Κυροπόλης για να τον πιέσει, πάει και ο Γεροντάκης τώρα. Βρίσκει την πάσα όμως ο Κυριακόπουλος, ο οποίος θα πάρει ξανά, θα αφήσει τον Πασχαλάκη. Θα επιχειρήσει το σου διατρής αυτός, μαζεύει ο Σωτηρίου, θα βρεθεί στο παρκή. Στην συνέχεια πίτα από τη σύγκρουση που είχε με τον Καλατζάκη. Πέμπτο φάουλ. Γι' αυτό έχουμε δύο βολές. Κάτσε όχι στην πρώτη. 32-19. Κάνει την δεύτερη, παραμένει το 32-19. Ενώ στην συνέχεια έχουμε τζάμπολ και κατοχή για τους Κολόμπιανς. Διακόπουλος κατεβάζει. Μας έξω στον Πασχαλάκη. Καλατζάκης. Κερδίζει το φάουλ από τον Αβαγκιάν. Είναι το μαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Πασχαλάκης. Κάνει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, αλλά έχει πάρει στη γραμμή.
15 ακόμα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Πυροπόλης μέχρι στον Αβαγιάν. Σπάει πίεση με τις πάσες ο Βλαστιακός. Πιεροντάκης θα εκτελέσει για 3, δεν μπαίνει το καλάθι. Κυριακόπουλος. Μασχαλάκης είναι ενόχλητος. Δεν μπαίνει το καλάθι, μια σφαλιάρα στην μπάλα από τον Κιούκη. Και τα κέρδισε, θα πάρει και αυτό το σουτ. Ούτε τώρα όμως θα βρουν το τρίποντο. Νέο θετικό rebound, ακόμα μια κατοχή που ανανεώνεται. Και θα έρθει το 34-19 από την προσπάθεια του Μασχαλάκη. Πυροπόλης. Κατάει ο Τυροπόλης, τώρα έχει σταματήσει τρίπλα, αφήνει στον Γεροντάκη. Αλλά έξω, Σωτηρίου εκτελεί για 3, δεν είναι καλό το σουτ, όμως σε καλύτερη θέση. Ο Αβαγιάν δεν έχει βρει στεφάνη μπάλα και ολοκληρώνεται έτσι η κατοχή για τον Βλαστιακό, χωρίς να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ταχίδης και αφήνει στον Ρετουνιώτη. Έπισε καλά η άμυνα των μπλε. Ταχίδης τώρα θα σπάσει την άμυνα, θα κερδίσει το φαουλ. Θα τον στείλει στην γραμμή των βολών. Αστοχή στην πρώτη Τακίδης. Βάζει την δεύτερη για το 35-19. Σωτηρίου. Πάσα έξω για τον Σωτηρίου, θα επιχειρήσει το τρίποντο εκείνος. Ο Μαγιάν ανανεώνει το χρόνο. Έχει χέρια απλωμένα πάνω του, θα κερδίσει το φάουλ. Και έχουμε βολές καθώς έχουν συμπληρωθεί τα μαδικά από την πλευρά των Colombians. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Αβαγιάν θα καταλήξουμε στα πρώτη βολή. 35-20. Πάνε την δεύτερη. Σωτηρίου για 3. Ούτε τώρα. Ακίδης. Ο Ρετουνιώτης. Με το δεξί χέρι θα καταλήξει μέσα η μπάλα για το 37-20. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Πυροπόλης κλείνεται, για το χέρι του ο Κακίδης. Έδαφος ο Ρετουνιώτης στην συνέχεια. Έχουμε και ένα αντιαθλητικό φαουλ από τον Τυροπόλη. Στο παρκέ μαζεύει ο Αβαγιάν.
Μάρτινες. Με την κατοχή αυτή στον Σωτηρίου. Από τα αριστερά εκείνος φτάνει κοντά. Θα πετάξει την μπάλα. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ τώρα πάνω στον Σωτηρίου. Θα στοχίσει την πρώτη βολή του Σωτηρίου. Παραμένει το συν 17. Θα βάλει την δεύτερη. 37, 21. Με επίσης 15 στρολές τώρα για Σκολόπιαν. Λουκής. Στα 7 θα πάρει ο Ρετινιώτης. Φτάσε κοντά, παίρνει στον Διαμαντόπουλο, 3 δευτερόλεπτα, Καλατζάκης κλείστηκε, βρήκε χώρο, προλαβαίνει το ρολόι! Μετράει κανονικότατα το καλάφι με τον Καλατζάκη στην εκπνοή του χρόνου να κάνει το 39-21 με το οποίο κλείνει η δεύτερη περίοδος. Μπήκαμε μόλις και στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 39-21 και τους κολοβαίνους από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού να έχουν τα ενία στα χέρια τους. Τους παίχτες του Λαστιακού να προσπαθούν να βρουν αντίδραση και να γίνουν περισσότερο απειλητικοί. Έγινε το λάθος, όχι λάθος βασικά, έγινε το ρεμπούλ από τους φιλοξενούμενους. 39-21. Κυριακόπουλος τώρα για τους Κολόμπιανς. Αλλά έχει φτάνει κοντά και θα σκοράρει. 41-21. Διακυρός του πιο εκδράστικου παίκτη σήμερα, του Πασχαλάκη. Και διαφορά στο σύν 20. Στρογγυλά. Στροβόλης. Κάθε πάσα. Βρίσκει τον Τσικάκο. Και Ροντάκης θα εκτελέσει. 41-24. Χρειάζονται τέτοια σου τη φιλοξενούμενη. Να παραμείνει το δανειστό μάτς. Πασχαλάκης, θα σε κοντά, σηκώθηκε ο Γεροντάκης εκεί. Καταπληκτικά θα την πάρει την μπάλα στα χέρια. Και στην συνέχεια έχουμε φάουλ από τον Σωτηρίου, ο οποίος όχι φάουλ από τον Σωτηρίου, με συγχωρείτε, το φάουλ έγινε από πίσω των Κολόμπιανς. Έχουμε και τεχνική ποινή στον παίχτη του Βλασιακού. Έχουμε αντιαθλητικό φάουλ από παίχτη των Κολόμπιανς. Δεν πρόλαβα να δω νούμερο, με συγχωρείτε. Και τεχνική ποινή στον Σωτηρίου. Οπότε οδηγούμαστε στην πλευρά την αριστερή, όπου βρίσκει το Ρετινιώτης. Θα την χάσει την βολή. Διαβάμε τώρα στην άλλη πλευρά για τις δύο βολές του Σωτηρίου. Είναι αντιαθλητικό το φάουλ. Γι' αυτό και είναι μόνο στην γραμμή, ευστοχή στην πρώτη για το 41-25. Βάζει και την δεύτερη για το 41-26. Αρχή είναι και πάλι για τους μπλε. Πυροπόλης. Είναι από τον Γεροντάκη, θα είναι κοντά, σηκώνεται, δεν θα το βάλει. Ανανεώνει ο Τσιγκάκος, βγαίνει τώρα η άμυνα. Ο Χριστόπουλος φέρνει στην άλλη πλευρά. Σωτηρίου, τον κόψει, πάσα δεν έφτασε στον Τακίδη. Και στη συνέχεια θα γίνει το φάουλ. Φάουλ που είναι το πρώτο για τον Βλαστιακό.
Τινιώτης παίρνει και εκτελεί αμέσως. Παίρνει το καλάθι. Κυροπόλη θέλει να τρέξει. Κάνει στην άλλη πλευρά, πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Κερδίζει το φάουλ από τον Τακίδη. Είναι το τρίτο φάουλ μάλιστα του Τακίδη. Είναι πολλές θα εκτελεστούν μετά την διακοπή για το time out. Στημένος στην γραμμή ο Τυροπόλης για να εκτελέσει τις δύο βολές του. Θα ευστοχίσει στην πρώτη για το 41-27. Τώρα μέρους 2-7 στην τρίτη περίοδο το σκορ. Ήδη ζητάει το σκριν, το δίνει ο Χριστόπουλος. Θα σηκωθεί για 2 με την βοήθεια, το οποίο θα ευστοχίσει για το 43-28. Ο Διακόπουλος ακολουθεί τον Τυροπόλη και προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Έχει το Πασχαλάκι μπροστά του, σηκώνεται και θα βρίσκει στόχο, 43-30 τώρα. 13 πόντους για διαφορά, νωρίτερα υπενθυμίζω ότι οι Κολομβιανοί είχαν φτάσει και στο σύν 20 ακόμα. Νεδινιός βγαίνει στην περιφέρεια. Αλλάζει κατεύθυνση με το δεξί χέρι, δεν θα βρει στόχο. Είναι και το rebound από τους μπλε και θα γίνει το foul πάνω στον Τυροπολί. Πάει ο Σωτηρίου στην επαναφορά. Είναι στον Τυροπολί τρίτο ομαδικό αυτό και φύγει Βεδούκους. 3-2 τα ομαδικά. Μεστά για 14 επόμενες τρολόγια για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Τυροπολίς εκτελεί μετά από τρίπλα. Παλά στο σίδερο και στα χέρια του Τσικάκου. Σωτηρίου θα βρει και πάλι τον Τσικάκο. Κρατούν οι μπλε, οι οποίοι έχουν 7 δευτερόλεπτα τώρα. Τσικάκο ζήτησε, ο Καβαγιάν με συγχωρείτε, έδωσε και πάλι στον Σωτηρίου. Αδύναμο το σούτ του, μαζί με τον Χριστόπουλο. Από τον Τσικάκο, ξεχάστηκε και από την άμυνα ο Ρεκινιώτης, ο οποίος όμως δεν θα καταφέρει στο τελείωμα. Πασχαλάκης μαζεύει ξανά. Κυριακόπουλος. Πίσω βλέπει τις κινήσεις. Είναι στον Πασχαλάκη, αυτός θα εκτελέσει. Μαζεύει το καλάθι, μαζεύει ο Γεροντάκης. 43-30 το σκορ, υπενθυμίζω. Έχουμε ευκαιρία να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο οι μπλε εδώ. Γεροντάκης, φτάσει κοντά. Κερδίζει το φάουλ. Ζώτος θα πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχή σήμερα. Μιλουτάκης ευστοχή, 43-31. Ετοιμάζεται για την δεύτερη, την οποία θα βάλει και αυτή, για το 43-32. Ιακόπουλος. Νιώτης βρίσκει διάδρομο. Πάει κοντά, δύσκολη προσπάθεια. Το rebound στα χέρια τον μπλε. Τυροπόλης. Βάζει τρίλα πίσω από την πλάτη. Έχει πάνω του Σαμβέλα τον Κυριακόπουλο. Βρει ένα σούτ αυτός. Αλλά καταλήγει εκτός στόχου. Το μαζεύει ο Ρετινιώτης. Ο Κόπουλος θα αφήνει και πάλι στον Ρετινιώτη, ο οποίος περνάει το κέντρο. Σε κάποια πάσα τώρα θα βρει τον Χριστόπουλο. Αλλά με κάποιο τρόπο κατέληξε και πάλι στα χέρια των Κολόπιανς. Κυριακόπουλος θα το πάρει το σουτ. Είναι κακό όμως. Και αυτή η άμυνα περνάει να εκμεταλλευτεί.
και αυτή η επίθεση μπορείτε να είναι 20 λεπτή για τους Colombians. Το δεξίο τύρο πόλης εκτελεί 43-34 η διαφορά σε μονοψήφιο μετά από αρκετή ώρα. Στις 9 τώρα πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. Κόπουλο. Το έχει κάνει ο Τυροπόλης, αν δεν κάνω λάθος. Έχει πολύ συμπάλα, δεν πάει κανείς να την βγάλει τώρα, να πετάει ο Χριστόπουλος. Κιουκής. Πατάει γερά, δεν ευστοχή, παρακαταλήγει εκτός από τα χέρια του Ζωτού. Στους 43-28 έχουν να βρουν καλά αυτοί οι κυπεδούχοι, έξοδε έχουν κάνει ένα σερί 6-0 οι μπλε. Οι οποίοι μπορούν να δώσουν συνέχεια σε αυτό το σερί, αν βρουν κάτι καλό. Σε αυτή την φάση ο Σωτηρίου θα φτάσει μέχρι το τέλος για το 43-36. 8-0 πλέον το σερί του Βλαστιακού. Ροκικής Κυριακόπουλος. Έλαφος ο Τσικάκος. Για δύο πόντους ο Χριστόπουλος. Δεν έρχεται ούτε τώρα το καλάθι για τους Colombians. Η αθλεγιστία συνεχίζεται από την πλευρά των γηπεδούχων. Και ο Ντάκης αφήνει στον Τσικάκο. Πάει κοντά του Τυροπόλης για να πάρει. Από τον Κυριακόπουλο σηκώνεται από κοντά. Το rebound που θα καταλήξει στα χέρια του Κούκη. 3-35 ακόμα στην περίοδο. Έχει το φαουλ ο Κούκης από τον Τσικάκο, που σου παραδέχτηκε. Είναι και το τρίτο φαουλ του Τσικάκου μάλιστα. Τέταρτο ομαδικό και για τους φιλοξενούμενους τώρα. Από 4 ομαδικά οι δύο ομάδες. Ακίδης. Σούκης, τα κοπή από τον Αβαγιάν. Τυροπόλης. Θα σηκωθεί για τρεις. Βεβαίνει το καλάθι μαζί εδώ ο Πασχαλάκης. Ακίδης πατάει γκάζι. Τις αφήνει στον Πασχαλάκη. Και αυτός με τη σειρά του στον Κυριακόπουλο. Κολομβιανούς, ενώ παίρνουμε σιγά σιγά στο, στο τελευταίο τρίλεπτο. Κακή πάσα του Κυριακόπουλου. Δεν πέρασε από τον Σίλο Αβαγιάν. Τυροπόλης. Είναι τον Τσικάκο. Του Σωστοτηρίου πήρε την παλά στα χέρια του. Γεροντάκης στον Τυροπόλη. Μια ωραία κατεύθυνση, φτάνει κοντά. Είναι ένα δύσκολο σουτ. Και έρχεται το φάουλ στην συνέχεια. Ο Αβαγιάν θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών. Αστοχή στην πρώτη οψήλος του Βλαστιακού. Βάζει την δεύτερη. 43-37. Διακόπουλος. 2,5 λεπτά για το τέλος της περίοδου. Και ο Πασχαλάκης. Έφτασε κοντά, πέρασε και σκόραρε. 45-37 ο Πασχαλάκης. Είναι και πάλι ανάσα. Επιθετικά στις Κολόμπιας. Εδώ θα γίνει το τέλος από τον Κυριακόπουλο. Ανάποδο λέει. Δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Τυροπόλης κατεβάζει. Είναι έξω Σωτηρίου. Βρήκε τον Τσικάκο από κοντά, θα το χάσει. Καλατζάκης πατάει γκάζι. Έχουμε φάουλ για μαρτυρίες για αντιαθλητικό από τους Colombians. Να δούμε. Τελικά έχουμε αντιαθλητικό φάουλ. Αφού τόλωσε.
Καλατζάκης πετάει την πρώτη. Μάλιστα τώρα για την δεύτερη. Δεν την εκμεταλλεύεται ούτε αυτή. Παράμενη το 45-37. Το Πασχαλάκη στα δεξιά, αυτό θα βρει ξανά στόχο. 47-37, ξεφεύγουν και πάλι στους 10 οι Colombians. Το Πασχαλάκη να δίνει και πάλι την λύση. Ροντάκης ξεφεύγει από τον Κιούκι. Το Πασχαλάκη μπροστά του, δύσκολη προσπάθεια. Μαζεύει ο Τσικακός και αφήνει έξω. Σωτηρίου θα το επιχειρήσει, δεν είναι καλό το σούπνιο. Εξεχωρεί πάνω όμως για τον Βραστιακό. Αβαγιάν θα γυρίσει και θα αφήσει την παλά στο καλάθι. Για το 47-39. Το 14 λεπτά πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό. Σε τρίτης περίοδο πάντα. Κυριακόπουλος με το δεξί, δεν βρίσκει στόχο. Και στη συνέχεια έγινε και το φάουλ από τον Τσικακό. Πάλι θα οδηγηθεί στην γραμμή της φιλανθρωπίας ο Καλατζάκης. Βάζει και την δεύτερη για το 49-39. Ο Αναστασόπουλος επιστρέφει στο μάτς από την πλευρά των μπλε. Ο Τσικιάκος αποσύρθηκε για να βάλει και δύο ανάσες. Αυτό σήμερα ο Βραστιακός έχει κατέβει με 6 παίκτες με διαθέσιμους. Οπότε χρειάζεται και λίγη ξεκούραση. Χρειάζεται καλή διαχείριση. Ο Αναστασόπουλος βάλει και πάλι τον ίδιο. Κατέληξε εκτός. Κυκής. Ο Καλατζάκης περνάει μέχρι μέσα. Δεν τον σταματάει κανείς. 51-39. Συγκρούστηκε με τον Κιούκι. Και έχουμε βόλες τώρα. Στα 24,5 έχει σταματήσει το ρολόι. Μητροπούλης τώρα είναι στην γραμμή. Μετά ένα 40. Μέσα και η δεύτερη. Το 51-42. Λεσμιός τώρα μπήκε στο παρκέ για την επίθεση των Colombians στις 18 δευτερολεπτών. Διακόπουλος αφήνει στον Τακίδη. Σηκώνεται για δύο αυτός. Καλάκης παλεύει από τα χέρια του Αβαγιάν, πέρασε εκτός η μπαλά. Στα 6,1 έχει σταματήσει το ρολόι. Διακόπουλος θα επαναφέρει, ψάχνει συμπέκτη, αφήνει στον Τακίδη. 3 δευτερόλεπτα σηκώνεται από μέσα, απόσταση και στοχή. 53-42, διαχειρός Τακίδη. Και αυτό είναι και το σκορ με το οποίο κλείνει η τρίτη περίοδος. Επιστρέψαμε για να μπούμε και στο 4ο δεκάλεπτο. 53-41 είναι το σκορ. Δικό μου λάθος, νωρίτερα είπα 53-42 στο φινάλι της περίοδου. Έρχεται 53-41. Κολόμπια στην επίθεση. Καλατζάκης είναι ανενόχλητος και θα το πάρει και θα το βάλει ο ίδιος. Για το 56-41. Στο συν 15 τώρα οι Κολόμπιανς. Αναστασόπουλος έχει χρόνο να σημαδέψει.
θα τον πουλήσει όμως η μπάλα. Κάκης τρέχει. Ωραία, ρίχνει ταχύτητα, αφήνει τον Τακίδη. Ιακόπουλος και πάλι στον Τακίδη. Σταματάει την τρίπλα, βρίσκει ωραία τον Πασχαλάκη, σηκώνεται. Θα δεχτεί το φάουλο ο φίλος των Κολόμπιανς. Τον Αναστασόπουλο έχει γίνει. Στη γραμμή λοιπόν ο Πασχαλάκης, ο οποίος σε ακόμα ένα παιχνίδι δείχνει την αξία του. 17-41 τώρα. 18-41. Έχει από τις δύο αστοχές βολές. Σωτηρόπουλος, Σωτηρίου με συγχωρείτε, αφήνει στον Αβαγιάν. Σωτηροπολής σηκώνεται μπροστά σε υψωμένα χέρια και θα βρει το καλάθι. Εδώ 58-43. Γιακόπουλος βγαίνει ο Τακίδης για να πάρει. Μέχρι με τον Πασχαλάκη για δύο, αυτός μέσα και αυτό. 60-43. Εξαιρετικός Πασχαλάκης σήμερα. Κυροπόλης πιέζεται ασφυκτικά από τον Κυριακόπουλο. 8 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι, κρατάει ο Τυροπόλης. Θα το πάρει από εκεί, δεν το βάζει. Η μπάλα θα πάει στα χέρια του Πασχαλάκη. Και ο ίδιος στην άλλη πλευρά. Θα κερδίσει το φάουλ. Από ποιον έχει γίνει να δούμε. Από τον Τυροπολή. Είναι και το τέταρτο φάουλ μάλιστα για τον ίδιο. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στις επόμενες φάσεις. Πασχαλάκης στην γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Μια κεφαλιά εκεί. Του δώσε την μπάλα ο Αβαγιάν. Βάζει την δεύτερη. Για το 61-43. Κυροπόλης ψάχνει επιλογές. Αφήνει στον Αβαγιάν. Δίστασε εκείνος νομίζω λίγο να πάρει το σουτ. Πασχαλάκης με χώρα προς τα μέσα, πετάει την μπάλα αστοχή, ο Καλατζάκης θα μαζέψει. Ρετουνιώτη ζητάει στο πλάι, αστοχή. Την μπάλα καταλήγει στα χέρια του Κυροπόλη. 7-38 ακόμα για το τέλος, Κυροπόλης κλείστηκε από 2. Βρέθηκε στο παρκέ και κέρδισε το φάουλ. Από την κούραση έπεσε. Είναι το πρώτο ματικό αυτό των Κολόμπιανς. Έρχεται τώρα ο Τακίδης για να πάρει την θέση του Χριστόπουλος. Στασόπουλος πάει από τα δεξιά με το ένα χέρι, βρίσκει στόχο. 61-45. Γιακόπουλος τώρα για τους Κολομιανούς. Καλατζάκης προσποιείται. Κάνει κοντά. Έπεσε πάνω του ο Αναστασόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το τρίτο μαδικό φάουλ αυτό τον μπλε. Νιώτης. Για τον Πασχαλάκη μπερδεύεται στη συνέχεια ο Βαγιάν και κλέβει ο Πασχαλάκης, θα το χάσει. Χριστόπουλος στην δεύτερη ευκαιρία, θα μένει και αυτή, αλλά τρίτη και χάρα μακέρι. 3-45. 18 ξεφεύγουν και πάλι οι Κολόμπιανς. Βγαίνει καλά αυτή την αντεπίθεση των μπλε. Και εξακολουθούν να κυριαρχούν τις τελευταίες φάσεις. Για να φύγει πίσω από την πλάτη. Κυροπόλη στα 10. Σημαίνει πάλι στα χέρια του Κυριακόπουλου. Θα γίνει και το φάουλ από τον Γεροντάκη.
τέταρτο το φάουλ αυτό για τους φιλοξενούμενους. Την ώρα δεν είναι συνέχεια στο μάτς, για το οποίο μας απομένει ακόμα 6 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Σαλάκης πάει κοντά κοντά σε δύο αντιπάλους. Το φάουλ έχει γίνει από τον Αναστασόπουλο. Τι κάναμε τώρα ο ψηλός των Κολόμπιαν. Αγγίζα μαρτύρες από την πλευρά των μπλε. Στοχή στην πρώτη. Το μάτς, Αναστασόπουλος στα στοχή, μαζεύει ο Χριστόπουλος. Διακόπουλος περνάει. Πασχαλάκη, τρώει και προσπίσει ο Αβαγιάν, πέφτει δυναμικά πάνω του. Και θα πάει και πάλι στην γραμμή της φιλανθρωπίας ο ψηλός των Κολόμπιανς. Και το φαουλ του Αβαγιάν. Αστοχή στην πρώτη. Ανοίγει την δεύτερη. Παραμένει 63-45, 5 και 45 για το τέλος. Καλατζάκη και δυναμικά. Έχουμε τρία σκούς όμως. Όχι, τελικά. Η κατοχή παραμένει στον πλαστιακό, αλλάζει η απόφαση. Κυροτυροπούλης. Μπαλά έξω στον Γεροντάκη, αυτός θα εκτελέσει. Σε καλύτερη θέση ο Πασχαλάκης, μαζεύει το rebound. Καλατζάκης πάει σε μια γρήγορη ενέργεια, θα πετύχει το καλάθι για το 65-45. Εξαιρετική κίνηση. 65-47. Διακόπουλος. Παίρνει ο Πασχαλάκης. Παίρνει τα βήματα, φτάνει κοντά. Χριστόπουλος είναι εκεί για να μαζέψει. Παλεύει, παλεύει ο Πασχαλάκης. Θα βρεθεί στο παρκέ, θα βρει και την πάσα με αυτοθυσία. Κυριακόπουλος για τρεις. Ασημοδοσούτ. Μαζεύει ο Αβαγιάν. Βάζει και ο ίδιος, περνάει το κέντρο και αφήνει στον Αναστασόπουλο του φέρνει μπαλά. Αρχικά, τώρα πιέζει τα στιχτικά, θα βρεθεί στο παρκέ. Μια ευκαιρία με Γεροντάκη, χαμένη και αυτή. Πασχαλάκης θα μαζέψει και στη συνέχεια θα βρεθεί στο παρκέ. Επίτα από την πίεση του Γεροντάκη. Yeah.
τρελή αμέσως, το χάνει όμως. Ρεβουνιώτης. Φύγει στον Καλατζάκη, ανενόχλητος αυτός. Αστοχή όμως, αλλά και πάλι στα χέρια των Κολόμπιανς. Ρετουνιώτης αμένο και αυτό, αλλά και πάλι κάτω θα περάσει στα χέρια των Κολομπιανών. Ζητάει ηρεμία ο Ρετουνιώτης, δεν υπάρχει λόγος για διαζύνες. 7 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για την επίθεση. Ενώ ο Χριστόπουλος πάει προς τα μέσα, θα βρεθεί στο παρκέ μετά την σύγκρουση με τον Αβαγιάν. Είναι το τέταρτο φαουλ του Αβαγιάν αυτό. Πάλι την δεύτερη. Μένει στο σύν 19 η διαφορά. Τυροπόλης. Πάνω τον Τακίδη. Πέρασε η πάσα στον Αβαγιάν. Παίζει με πλάτη. Τον Τσικάκο, προσπίση, εκτέλεση, συνέχεια και καλάφι για το 66-49. Ρετουνιώτης. Ρο Πασχαλάκης, φτάνει κοντά. Κατευθείαν μπροστά ο Χριστόπουλος, έχει και δεύτερη ευκαιρία όμως ο ίδιος για το 68-49. Κολόμπια κάνουν τη διαφορά σήμερα. Έχουν συμβάλει αρκετά στο να φτάσει αυτό το παιχνίδι. Ο Ντάκης έφτασε κοντά, δεν καταφέρει να σκοράρει. Θα το κάνει στη συνέχεια ο Αβαγιάν. Το 68-51. Σε πολύ λίγο. Λάκης. Αστοχίσει. Μαζεύει ο Τσικάκος. Ένα και 50 ακόμα. Όμως όλα δείχνουν την Κολόμπια. Θα πανηγυρίσουν την 8η νίκη τους. Θα φτάσουν στο 8-7. Ενώ από την άλλη ο Βλασιακός θα γνωρίσει μόλι την τρίτη ήττα του στην σεζόν. Καλατζάκης θα κλέψει. Φεύγουν και στον εμβολιασμό οι Κολόμπιανς και θα θέσει την μπάλα ανενόχλητος ο Καλατζάκης στο καλάθι για το 70-51. Λεπτό 1,5 λεπτό στο μάτς. Πήρε ο Αβαγιάν. Πέρυσι το φάουλ. Θα πάει τώρα στην γραμμή. Καλά ο Ρουσλώτης, θα περάσει το μάτς. Όπως και ο Κιούκης. Έστω όμως την πρώτη Αβαγιάν, 70-52. Βάζει και την δεύτερη με το 70-53. Αρχίδης. Αργά αργά κρατάει. Τώρα πάει στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι για την επίθεση. Αραμουζιώτης θα το πάρει και αυτός. Δεν το βάζει όμως. Θα το πάω στο χέρι του Καλατζάκη. Αρχίδης και πάλι στον Καλαμουζιώτη. Επιχειρήσει ξανά, ούτε τώρα. Γεροντάκης. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Γεροντάκης κρατάει. Μπαλά στον
Κάκο, ζητάει ο Αβαγιάν, θα φτάσει σε αυτόν. Έχει πάει κοντά, θα βρεθεί στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Τελευταίο μισό λεπτό στο μάτς. Κρίκης. Αντιμόξει ο Δυροπόλης. Τέσσερα λεπτά ακόμα. Για δικαστικού χαρακτήρα. Καλατζάκης. Θα επαναφέρει. Κρίκης. Και δίνει το screen. Σκορνέται για δύο ο Κιούκης. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Τελευταία 12 δευτερόλεπτα θα πετάξει ο Βαγιάν την μπάλα. Θα καταλήξει εκτός. Φτάνουμε στο φινάλι λοιπόν. Νίκη για τους Κολόμπιανς. Θα επικρατήσουμε το εδώ. 70-93. Επί του πλασιακού.